Με νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έκανε ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, φέροντας σε πλήρη απόγνωση τους καταναλωτές που βλέπουν ότι εκτός από την ακρίβεια στα τρόφιμα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην καθημερινότητά τους. Το ράλι ανόδου συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες, με 31 νομούς στη χώρα να έχουν μέση τιμή λίτρου πάνω από τα 2 ευρώ. Στο νομό Σερών, αν και ακόμη βρισκόμαστε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί για πολύ. Τις τελευταίες 5 μέρες έχουμε σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα. Κάθε μέρα έχουμε άνοδο στη βενζίνη περίπου στο 1 λεπτό με 1,20 και στο πετρέλαιο κίνησης αρκετά υψηλότερο, γύρω στο 1,20 με 1,40 καθημερινά. Αυτό οφείλεται στις διεθνείς τιμές, οι οποίες αποφάσισε η Σαουδική Αραβία μαζί με τη Ρωσία να κάνουν μείωση παραγωγής, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις τιμές τώρα στο ταμπλό στα βενζινάδικα. Βέβαια, στο νομό Σερών είμαστε ακόμα κάτω από τα 2 ευρώ στην βενζίνη. Νομίζω είμαστε από τους φτηνότερους νομούς πανελλαδικά, αν μπορέσουμε να το συγκρίνουμε και με άλλους νομούς. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή βλέπετε ότι τις επόμενες μέρες θα τον περάσουμε τον πύχη που... Δυστυχώς θα περάσουμε το ψυχολογικό φράγμα το 2 ευρώ, με τιμές οι οποίες έχουμε να συναντήσουμε από την προηγούμενη χρονιά. Ο κόσμος τι λέει? Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος δυστυχώς, εν όψη βέβαια και του χειμώνα που περιμένουν και τις τιμές για το πετρέλαιο θέρμασης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιδότηση που θα δώσει το κράτος. Συν κάποια επιδότηση που περιμένουμε να δώσουν από τα υπερκέρδη που έχουν τα δηληστήρια. Στις παρούσες τιμές θα ξεκινήσει γύρω στο 1,40 με 1,50 λεπτά το λίτρο, αρκετά υψηλά, μείον βέβαια τις εκπτώσεις που θα δούμε αν υπάρξουν. Οι πολίτες πλέον δηλώνουν πως έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και αναγκάζονται να δαπανούν περισσότερα χρήματα, βάζοντας λιγότερο όμως λίτρα βενζίνης και πετρελαίου. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος πλέον. Βέβαια, αρκετός κόσμος κοιτάει τις τιμές, αλλά τα βενζινάδικα, τα οποία έχουν μια σταθερή πελατεία, νομίζω ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και έρχονται όπως έρχονταν και παλιά. Το κομμάτι της νοθείας καυσίμων είναι επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί ή τουλάχιστον έχουν καταγγελθεί αρκετά περιστατικά ανά την Ελλάδα. Και στο νομό Σερών πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν ενδελεχείς ελέγχους ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν και να επιβάλλουν πρόστιμα. Την νοθεία στα καύσιμα είναι ένα γεγονός το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι το καινούριο. Εκτός από τα καύσιμα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουμε και λυπή παράδοση, με αποτέλεσμα να μην βγάζουν τα χιλιόμετρα που πρέπει τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που βάζει και στην ποσότητα, γιατί το αυτοκίνητο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να φανεί πόσα χιλιόμετρα θα το δώσει το καύσιμο και σε τι ποιότητα καυσίμου δέχεται. Το ζήτημα είναι ότι αν υπάρχει κακή ποιότητα καυσίμου, δυστυχώς οι συνέπειες θα είναι δύσκολες για το αυτοκίνητο και για την τσέπη του καταναλωτή. Έλεγχοι γίνονται? Έλεγχοι γίνονται συχνά από τις τοπικές αλλά και από γενικά από κλιμάκια που έρχονται απ' έξω. Νομίζω ότι μπορούμε σε κάθε έλεγχο να είμαστε συνεπείς όπως πρέπει.